Ο δάκο και η παρατεταμένη ξηρασία θα είναι η αφορμή που η επόμενη ελαιοκομική περίοδο θα είναι καταστροφική για του παραγωγού του νησιού. Τα ελαιόδεντρα δεν φέρουν τον απαιτούμενο καρπό όπω άλλε χρυσοφόρε χρονιέ, με αποτέλεσμα οι ελαιοπαραγωγοί να πούν το προσεχή χειμώνα το λάδι λαδάκι. Φέτο βρισκόμαστε μπροστά, κατά την γνώμη μου και την άποψή μου, σε μια καταστροφή σε ό,τι αφορά το ελαιόλαδο. Οι λόγοι είναι δύο. Ο πρώτο λόγο είναι ότι η παραταμένη ξηρασία υπάρχουν αρκετά Πάρα πολλά ελαιόφυτα τα οποία θα ξεραθούν τα και τα ελαιόδεντρα. Ε, αν υπάρχουν κάποια, κάποια ελαιόφυτα τα οποία είχαν μια μικρή παραγωγή και μπορεί να ποτίζονται, έχουμε μεγάλες και τεράστιες προσβολές από το, το δάκο που φο, πολύ φοβούμε ότι θα μηδενίσει και η απομείναντα παραγωγή η οποία αναμένουμε να υπάρξει. Με δεδομένο μάλιστα ότι χιλιάδε τόνοι λαδιού παραμένουν αδιάθετοι μέχρι και σήμερα σε δεξαμενέ ελεουργείων, η παραγωγή αναμένεται να βρεθούν το χειμώνα σε δινή θέση, αφού, όπω αναφέρει η Ένωση Ηρακλείου, έπαψε να υφίσταται και η ζήτηση για το κριτικό ελαιόλαδο από την παγκόσμια αγορά. Δεν ήταν θέμα τιμή, ήταν ότι οι χώρε οι οποίε συνεχίζουν να ελέγχουν την παγκόσμια αγορά καλύψανε τι ανάγκε του πολύ νωρί, με αποτέλεσμα σήμερα να μην υπάρχει το ενδιαφέρον που ελπίζαμε όλοι ότι θα υπήρχε. Υπάρχουν μεγάλες ποσότητες ελαιολάδου οι οποίες είναι αδιάθετες σε ό,τι αφορά το νησί μας. Αρκετοί χιλιάδες τόνοι οι οποίοι δεν ζητιέται το λάδι. Η δραματική πτώση ζήτηση του ελαιολάδου αποτυπώνεται πλήρω και μέσα από τα επίσημα στοιχεία τη Ελστάτ, όπου σύμφωνα με αυτά, τον φετινό Ιούνιο η εξαγωγή του έπεσε σε πανελλαδικό επίπεδο κατά 17,7%. Δραματικά και τα στοιχεία της Τελστάτ όμως που αναφέρονται σε πανελλαδικό επίπεδο και στα εξαγώγημα προϊόντα προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου η σχετική διαδικασία πέφτει κατακόρυφα το πρώτο εξάμενο του 2016. Μιλάνε σε πανελλήνιο επίπεδο στο πρώτο εξάμενο ότι υπάρχει μια πτώση και είναι συνεχιζόμενη από τους πρώτους μήνες. Η Κρήτη ωστόσο καλά κρατήσει τις εξαγωγές, αφού από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Απρίλιο ανέβασε τους δείκτες της κατά 11,6% σε προϊόντα του πρωτογενή τομέα και σε πρώτες ύλε. Αν αναλογιστούμε όμως ή αν προβλέψουμε τι πρόκειται να γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα, θεωρώ ότι μέχρι το τέλος του έτους θα υπάρχουν έντονες διακυμάνσεις, θα βλέπουμε μήνες οι οποίοι θα έχουν τόσοι και μήνες οι οποίοι θα έχουν άνοδο, αλλά θεωρώ ότι θα είμαστε πάρα πολύ ευτυχεί αν στο τέλος της χρονιάς φτάσουμε τα περισσότερα νούμερα, που θυμίζω ότι ήταν μια χρονιά ρεκόρ, με 486 εκατομμύρια ευρώ, νούμερο το οποίο θεωρώ ότι είναι δύσκολο να το φτάσουμε φέτο. Και για του λόγου του αληθέ, από τα χανιά η αύξηση των εξαγωγών ανήλθε το πρώτο τετράμινο του 2016 στο 25%, στο Ρέθυμνο στο 2,4%, στο Ηράκλειο στο 15%, ενώ στο Λασίθι είχαμε πτώση των εξαγωγών κατά 35%, η οποία δεν είναι όμω πραγματική, αφού οι εξαγωγέ γίνονται πλέον από εταιρείε που βρίσκονται στο Ηράκλειο.